Λοιπόν, δέχομαι στο πλατό την κυρία Λούκα Κατσέλη. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Ο κόσμος σας ξέρει, σας παρακολουθεί χρόνια και με τις ιδιότητες τις ακαδημαϊκές, θέλω να πω, αλλά και εκείνες των ανθρώπων που έχει υπηρετήσει τη χώρα και το χώρο, την κεντροαριστερά. Κυρία Κατσέλη, χαίρετε. Έχετε καιρό να μιλήσετε. Καλησπέρα. Έχω πολύ καιρό να μιλήσω. Παρακολουθώ τα τεκτενόμενα και ήθελα να κάνω ένα εισαγωγικό σχόλιο. Ότι η πολιτική είναι λειτουργήμα. Και όσοι από εμάς έχουμε εμπλακεί στο δημόσιο χώρο, είναι σημαντικό να ποιούμε ήθος. Επομένως, πρέπει να είναι κανένας πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί ο πολιτικός είναι πρότυπο. Είναι σαν τον δάσκαλο, σαν τον καθηγητή. Ποιοι ήθη σε μια κοινωνία που ψάχνεται. Και άρα το ήθος, λέτε, από αυτά που παρακολουθούμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, στεναχωριέμαι πάνω. Δεν είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ. Είναι θέμα γενικά το πολιτικό σύστημα. Είναι αυτή τη στιγμή σε μια κρίση. Όλο το πολιτικό σύστημα. Από τη Νέα Δημοκρατία, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά. Και για μένα βρίσκεται σε αυτή την κρίση, διότι υπάρχει μια κρίση βαθύτατη εμπιστοσύνης απέναντι στο αντιπροσωπευτικό σύστημα. Και επομένως έχουμε διπλή ευθύνη ως άνθρωποι που ασχολούμεθα και μας ενδιαφέρουν τα κοινά και η πορεία αυτού του τόπου, να πραγματικά να ποιήσουμε ήθος με κεφαλαίο ήττα στην πολιτική. Δηλαδή να δώσεις ξανά ελπίδα στον κόσμο ότι μπορεί μέσα από την κοινή δράση, μέσα από τη συλλογικότητα, μέσα από την συνεργασία. Να. Και όχι να αναδείξουμε αυτά που μας ενώνουν και να προχωρήσουμε μπροστά να κάνουμε πράγματα για το καλό του τόπου μας. Τώρα, επειδή μπήκατε σε αυτό το κομμάτι του ήθους, των συμπεριφορών, εν πάση περιπτώσει, του τι παράδειγμα δίνει ο καθένας μας σε αυτή τη ζωή. Έτσι. Και με την στάση του στα πράγματα. Έλεγα να τα πάω λίγο αργότερα και λίγο παρακάτω αυτά. Νομίζω, αλλά θα μπω λίγο σε μερικά πράγματα τα οποία ο κόσμος τα ακούει. Για παράδειγμα, οι προσλαμβάνωσες που έχει για αυτούς που παρακολουθούν το ρεπορτάζ αυτές τις ημέρες. Η κυρία Τζάκρη λέει: θα σε πάω στα δικαστήρια τη Δευτέρα. Απευθύνεται στον Γιάννη Ραγκούση. Στην Ευελπίδων θα πας, θα δούμε πώς θα φύγεις, απαντά στην πραγματικότητα ο κύριος Ραγκούσης. Μπούλινγκ μου κάνει ο Κασελάκης, το κατήγγειλε η κυρία Νοτοπούλου. Πιο πριν είχαμε Λινού Πολάκης και ένα άδειασμα της κυρίας Λινού από αυτό, τα κεντρικά. Αυτό σας είπα, γι' αυτό με μια ήθελα. Δίσοσμη, θέλω να πω, υπόθεση. Πιο πριν τα μαύρα ταμεία. Έχει μπει, θέλω να πω, έχουν μπει ζητήματα ποινικού περιεχομένου. Δηλαδή, ξεφεύγουμε από το ήθος, πάμε στον ποινικό κώδικα. Και γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν πρόσωπα πια τα οποία έχουν μείνει στεγνά από όλη αυτή την καταιγίδα για να φέρουν το ήθος που λέτε εσείς για την επόμενη μέρα. Κύριε Λασκαράτο, τα πρόσωπα υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι τα πρόσωπα σωπαίνουν αν αισθάνονται ότι δεν μπορούν να παρέμβουν στο παιχνίδι που παίζεται. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι ο κάθε ένας που είναι στα δημόσια πράγματα έχει τεράστια ευθύνη. Γιατί ποιεί ήθος ουσιαστικά με τη συμπεριφορά του, με τη στάση του, με αυτά που λέει, αυτά που δεν λέει. Και είναι πάρα πολύ, είναι κακό για τη δημοκρατία, ξέρετε, διότι όταν ακούει κάποιος τους βουλευτές του, και δεν είναι μόνο σε ένα κόμμα, είναι ευρύτερο το πρόβλημα, πραγματικά με μια επιθετικότητα, με μια τοξικότητα να αναφέρεται στον άλλον, αυτό μπαίνει στο DNA σου. Και κάνουμε κακό στην ίδια τη δημοκρατία. Κάνουμε κακό στους ανθρώπους, στις συμπεριφορές των νέων παιδιών, οι οποίοι θέλουν, προσβλέπουν στην πολιτική, στα κοινά και σου λένε όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι τα ίδια λένε, ξεκατηνιάζονται μεταξύ τους. Και αυτό είναι. Και αυτό πρέπει να ανατραπεί. Για μένα αυτό είναι το βασικό αυτή τη στιγμή, η μεγάλη πρόκληση για το πολιτικό σύστημα. Μπορεί όμως να ανατραπεί, και θα επιμείνω εγώ στα πρόσωπα, χωρίς να πω σε ονόματα. Βεβαίως, αν υπάρχουν εφευρίες, γιατί ακούω τον κόσμο, θα το ακούτε και εσείς, είστε πολύ στην κοινωνία, να λέει έχουμε δύο πολέμους, έχουμε μια οικονομική κρίση, ανεβαίνουν οι τιμές και κανείς δεν μας προστατεύει. Οι μισοί Έλληνες είπαν δεν μπορέσαμε φέτος να πάμε διακοπές. Εσείς εκεί που σφάζεστε και που δεν λειτουργείτε ως κανονικό κόμμα, μπορεί να αποτελείτε μετά από ένα μήνα, δύο μήνες από τις εκλογές τη λύση. Μα ακριβώς, αλλά δεν είναι, πρώτα-πρώτα δεν είναι ένα αφορά μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι οριζόντιο και αφορά και τη Νέα Δημοκρατία. Απλώς εκεί δεν φαίνονται οι μάχες, διότι ουσιαστικά υπάρχει συμβολική ουσία της εξουσίας. Ναι. Ένα. Άρα είναι ένα οριζόντιο πρόβλημα. Είναι πρόβλημα κοινωνικό. Τελευταία δεκαετία η τοξικότητα και η επιθετικότητα έχει αυξηθεί λόγω αβεβαιότητας, κατά τη γνώμη μου, και λόγω κλειδονισμών που έχει υποστεί αυτή η κοινωνία, που δεν έχει πλέον πηξίδα.
Κοιτάξτε, συζητάμε πάρα πολύ λίγο πού θέλουμε να είναι αυτή η Ελλάδα στα επόμενα 10 χρόνια. Ποιες είναι οι προτεραιότητες. Με διαφορές ανάμεσα στα κόμματα, γιατί αλλού θα ρίξεις το βάρος αν είσαι συντηρητικός νεοφιλελεύθερος, αλλού άλλος θα υπομειστεί το βάρος εάν είσαι στον προοδευτικό χώρο. Αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις μεταξύ μας και ως Ελλάδα και τι μπορούμε να κάνουμε από σήμερα μέχρι σε 5 χρόνια, 10 χρόνια για να είναι μια καλύτερη Ελλάδα για μας και για τα παιδιά μας. Τι να τα συζητήσουν όμως, γιατί αν γυρνούσαμε 2-3 μήνες πριν, θα λέγαμε, ξέρω εγώ, αν ενώνεται κέντρο αριστερά και αν συμφωνούν οι ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ή αν συμφωνεί η βάση, ή αν συμφωνούν όλα τα στελέχη. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σπαραζόμενο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ένα ΠΑΣΟΚ που ψάχνει αρχηγό γιατί είναι και εκεί σε μια εκλογική διαδικασία. Άρα, ποιοι να κάτσουν να κάνουν αυτό το διάλογο σε αυτή τη βάση που το λέτε εσείς, κυρία Υπουργέ. Κοιτάξτε, σε όλα τα κόμματα θα έπρεπε να γίνει αυτή η συζήτηση. Παρακολούθησα και του Πρωθυπουργού την συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, δεν είχε πηξίδα. Δεν υπήρχε πηξίδα. Αυτό λείπει. Ουσιαστικά, εάν δεν ξέρεις, έλεγε ο Γεράσιμος Αρσένης, αν δεν ξέρεις που πας, όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Μιλάμε και αναλωνόμαστε για τα πολύ βραχυπρόθεσμα, για τα τρέχοντα, αυτά που αναδεικνύονται στις εφημερίδες, και δεν μιλάμε για τα βασικά θέματα που αφορούν την Ελλάδα. Το παραγωγικό της έλλειμμα, πώς θα το καλύψουμε και για να μην έχουμε άλλη χρηματοπιστωτική κρίση σε 5-10 χρόνια. Πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια να ανταπεξέλθει, γιατί αυτή τη στιγμή, όταν έρχεται 23 του μηνός, δεν έχει να καλύψει τα βασικά. Τα βασικά. Τρίτο, πώς θα διατηρήσουμε το πολιτιστημικό μας κεφάλαιο και την ταυτότητά μας ως Έλληνες και να υπερασπιστούμε τη χώρα μας σε σχέση και με τις γεωπολιτικούς κλειδονισμούς στην περιοχή μας, αλλά και να προστατεύσουμε την εθνική μας κυριαρχία. Πώς θα στηρίξουμε την τέταρτη και πέμπτη ηλικία που λόγω της δημογραφικής γύρανσης είναι ένα τεράστιο βάρος πλέον, το οποίο κανένας δεν το συζητάει. Για να κουβεντιάσουμε αυτά χρειάζεται το πολιτικό προσωπικό, η διοίκηση, η διαχείριση να είναι πολύ πιο σοβαρή και πολύ πιο υπεύθυνη. Και δυστυχώς αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι το πολιτικό μας σύστημα είναι αναντίστοιχο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Και των αναγκών που ναι. Και το πολιτικό προσωπικό, το οποίο ναι, διότι κοιτάξτε, πάρα πολλά άτομα τα οποία θα θέλανε να κατευθούν με την πολιτική, σου λέει δεν θα κάνω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν με εκφράζει αυτό. Αυτό πρέπει να ανατραπεί, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει δημοκρατική η Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα πιο κομματικά τώρα, πώς να το πω τώρα. Υπάρχουν τα κόμματα στο πολιτικό σύστημα. Υπάρχει ένας ΣΥΡΙΖΑ σπαραζόμενος αυτή τη στιγμή και πολλές κουβέντες οι οποίες φεύγουν από το κομμάτι της πολιτικής και δεν αγγίζουν καν την παραπολιτική. Φαίνεται πως υπάρχουν πολλά προσωπικά πάθη, εμπάθειες, αιμονές. Ακούμε διάφορα, ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Βλέπουμε σαν να έχει χαθεί λίγο ο προσανατολισμός και των προσώπων. Το ερώτημα είναι αν στο δίμηνο, α το πούμε έτσι χοντρικά, που μπαίνει ένα χρονοδιάγραμμα, όπως μας το δίνει ο Γιώργος Πεντελάκης, μπορεί να οδηγηθούμε σε καλύτερες ή σε χειρότερες καταστάσεις ένα κόμμα. Αν ένα δίμηνο που θα σέρνεται αυτή η διαδικασία μπορεί να βρεθούν συγκολητικές ουσίες ή θα οδηγηθούμε σε μια διάλυση. Αυτό θα φανεί. Εγώ θα ξεκινούσα ανάποδα. Θα έλεγα τι θα πρέπει να γίνει για αυτόν τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο για να υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση την οποία την έχει ανάγκη η Ελλάδα, την έχει ανάγκη και η ίδια η κυβέρνηση. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μετά προς το τέλος του 25 ή το μέσα στο 25 θα πρέπει οι Έλληνες πολίτες να έχουν επιλογές. Να υπάρχουν αξιόπιστα ψηφοδέλτια τα οποία θα γεννούν εμπιστοσύνη στον Έλληνα πολίτη ότι μπορεί να εμπιστευτεί αυτούς τους ανθρώπους. Αν αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή να υπάρξει εναλλακτική και μια συγκροτημένη αντιπολίτευση, μπορεί να είναι ένα ή δύο κόμματα. Το ερώτημα είναι, από τη σημερινή κατάσταση, πού είναι αυτή που περιγράψατε, μέχρι τι πρέπει να γίνει. Και τον Ιούνιο, εγώ προσωπικά, επειδή με απασχολεί πάρα πολύ, είχα κάνει μια πρόταση. Εάν μεν ένα από τα δύο κόμματα κατορθώσει να ξεπεράσει τα προβλήματα τα εσωτερικά και αποκτήσει μια δυναμική και εμπιστοσύνη, εντάξει, η καινούρια κατάσταση θα βγει, όπως λέμε στην αγορά, διαπορροφήσεως. Δηλαδή τα μέλη
ενός κόμματος και θα έχουμε μεταγραφές, λέτε. Και οι ψηφοφόροι του ενός κόμματος θα μεταφερθούν στο άλλο. Αυτό έγινε και στο παρελθόν και με το Πασόκ που άντλησε ψήφους από την αριστερά και από τη Νέα Δημοκρατία που άντλησε ψήφους από το Πασόκ κτλ. Άρα αυτό είναι ένα σενάριο. Το βλέπετε πιθανό? Εγώ το βλέπω, δεν το βλέπω πολύ πιθανό με βάση το σημερινό σχηματισμό. Να δυναμώσει λοιπόν ένας χώρος και να ρουφήξει στελέχη, δεν το θεωρείτε πιθανό? Δεν το θεωρώ. Η δεύτερη εναλλακτική ποια θα ήτανε? Αυτό που λέμε με τη συνεργασία. Δηλαδή να καθόντουσαν οι ηγεσίες των 2-3 κομμάτων με τον καινούριο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με τον καινούριο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με κόμματα τα οποία είναι στη Βουλή αλλά τα οποία είναι μικρότερα αλλά κινούνται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και να συμφωνήσουν. Το βλέπετε πιθανό? Μάλλον απίθανο. Προσπάθησε να το κάνει ο Αλέξης ο Τσίπρας πριν τις εκλογές με την απλή αναλογική, δεν έγινε. Άρα τι μπορεί να γίνει? Πώς συντάσσουμε αυτό το χώρο, γιατί πρέπει να υπάρξει ανασύνταξη ενός προοδευτικού μετόπου. Και μπορούμε να συζητήσουμε τι σημαίνει για μένα, τουλάχιστον να είσαι κάποιος προοδευτικός το 2024. Αυτό θα μπορούσε να υπάρξει μια πρωτοβουλία ανθρώπων, οι οποίοι από τους κοινωνικούς φορείς, από κάτω προς τα πάνω, να προχωρήσει σε μια συνδιάσκεψη προγραμματική σύγκληση και σε ένα συνέδριο για τη συγκρότηση ενός τέτοιου ενιαίου ψηφοδελτίου μέσα στο 25, όπου θα κληθούν τα κόμματα να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και να δώσουν τους δικούς τους υποψηφίους. Τολμηρό, ναι. Φιλόδοξο, ναι. Ρεαλιστικό. Πιστεύω ότι είναι η μόνη λύση. Δηλαδή δεν μπορείς να αφήσεις, εκτός εάν ένα από τα κόμματα, όπως είπαμε, αποκτήσει τη δυναμική, αυτό το πράγμα να μην υπάρχει στον Έλληνα πολίτη εναλλακτική πρόταση. Αν παραμείνουμε εδώ που είμαστε σήμερα, λέτε. Ναι. Θέλω να κάνω τώρα 2-3 ερωτήματα γρήγορης απάντησης. Ναι. Μπορεί να σας διευκολύνει κιόλας, κυρία Υπουργέ. Μου είπατε, όταν σας κάλεσα να έρθετε εδώ, μου είπατε έχω να μιλήσω πολύ καιρό και επειδή έχουμε πάρει θέση σε αυτή τη ζωή και έχουμε διαδραματίσει ρόλο, οφείλουμε να τοποθετούμαστε δημοσίως. Πρέπει να το κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας αυτό. Πρέπει να εμφανιστεί. Πιστεύω ότι έχει και εκείνος ευθύνη να εμφανιστεί. Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ρωτάω κάτι παραπέρα, δεν το τραβάω παραπάνω, ήταν ξεκάθαρη η απάντησή σας. Υπάρχουν οι εξής παίκτες: Ανδρουλάκης, Γερουλάνος, Γιανακοπούλου, Διαμαντοπούλου, Δούκας, Κατρίνης. Έχετε προτίμηση? Προσωπικά γνωρίζω, έχω συνεργαστεί με όλους. Έχω φυσικά προτίμηση, αλλά δεν θα την πω στον αέρα. Αυτό που θα έλεγα σε κάθε ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ να ρωτήσει τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, τι έχει προσφέρει ο καθένας? Τι έργο έχει αφήσει και τι θέλει να κάνει. Και με βάση αυτά να κάνει την επιλογή του. Θα πάτε να ψηφίσετε? Όχι, δεν έχω. Έχω απέχει. Δεν συμμετέχω σε κανένα λόγο και θέσεων, γιατί όπως ξέρετε διευθύνω την ΕΔΕΜ, την Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής. Και από το 12 και μετά δεν έχω ενταχθεί σε κανένα κόμμα και κρατάω την ανεξαρτησία μου έτσι ώστε να μπορώ να λέω και αυτά που θέλω. Εντάξει, απλώς έχετε ταυτιστεί με το ΠΑΣΟΚ και ο νόμος Κατσέλη είναι νόμος ΠΑΣΟΚ. Για να θυμίζουμε και τα χρονικά απολύτως. Όλα αυτά. Γι' αυτό από τα γενοφάσκια μου στο ΠΑΣΟΚ ήμουνα από 17 χρονών. Και το παρακολουθώ και το πονάω, αλλά μην ξεχνάτε ότι και πάρα πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες του ΠΑΣΟΚ στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ, επομένως είναι τώρα σε άλλα κόμματα. Επομένως ο χώρος έχει δυστυχώς κατακαιρματιστεί. Αλλά ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δοθεί ευκαιρία να ξαναενώσουμε τις δυνάμεις. Κυρία Υπουργέ, πριν κλείσουμε και σας ευχαριστήσω πολύ, αναφέρθηκα στον νόμο Κατσέλη, γιατί το ζήτημα της στέγης μπήκε πολύ αυτή την εβδομάδα στη δημόσια συζήτηση. Ερώτηση των 11 βουλευτών. Των 11 γαλάζιων βουλευτών. Και πάρα πολλοί επικεντρώθηκαν στο γιατί ενώνονται 11 κυβερνητικοί βουλευτές. Μήπως θέλουν να δημιουργήσουν ένα μέτωπο απέναντι στο Μητσοτάκη. Το λέω εγώ απλοποιημένα και γρήγορα. Όμως τώρα μπούμε λίγο στην ουσία αυτού του ερωτήματος. Και να μου πείτε οικογένεια. Αν η ουσία του έχει νόημα. Αναφέρουν λοιπόν ότι μπορεί να λύθηκε το ζήτημα των κόκκινων δανείων, ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο με τους δανειολήπτες, οι οποίοι έχοντας απέναντί τους πλέον κερδοσκοπικές ιδιωτικές επιχειρήσεις με έδρα εκτός Ελλάδος και όχι τις εγχώριες τράπεζες, βρίσκονται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο του πληστηριασμού της περιουσίας τους. Κύριε Λασκαράτο, είναι ακριβώς έτσι, αλλά είναι χειρότερο. Αυτή τη στιγμή το συνολικό χρέος της Ελλάδος στην πενταετία έχει αυξηθεί περίπου 110 δις. Έχει αυξηθεί.
είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από όταν ήμασταν πριν τη χρηματοπιστωτική κρίση. Έχει αυξηθεί και το δημόσιο χρέος, περίπου 56 δις, και το ιδιωτικό χρέος, 55. Είναι μια βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας. Τα κόκκινα δάνεια δεν έχουν ρυθμιστεί. Με αυτό το πρόβλημα μπορεί να ξαναπάμε σε μνημόνια, έχετε πει. Μα, κοιτάξτε, φωνάζω, αλλά δυστυχώς δεν ακούγομαι ότι εάν δεν κοιτάξουμε το παραγωγικό μας έλλειμμα, αν δεν διευρύνουμε τις εξαγωγές μας, υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές μας και έχουμε την ευκαιρία με το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν γίνεται, δεν το κάνουμε, θα έχουμε πρόβλημα στο μέλλον. Διότι το χρέος αυξάνει και πάντοτε οι κερδοσκόποι των διεθνών αγορών μπορούν να ξαναχτυπήσουν. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει και να είναι στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, τα δάνεια, ουσιαστικά οι τράπεζες διαχειρίστηκαν τα κόκκινα δάνεια, τα βγάλανε από τους ισολογισμούς τους, αλλά τα μετέφεραν στους διαχειριστές δανείων των ξένων funds. Το πρόβλημα δεν το λύσαμε, απλώς το μεταφέραμε σε κάποιον άλλον. Άρα οι τράπεζες φαίνονται καθαρές, με πολύ χαμηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τα δάνεια όμως και οι δανειολήπτες έχουν το ίδιο βάρος. Και ο ξεδικαστικός μηχανισμός, για άλλη μια φορά, γιατί διάβασα και την απάντηση του Υπουργείου, δυστυχώς έχει ελάχιστα νοικοκυριά που έχουν υποφεληθεί από τις διατάξεις, γιατί είναι λάθος η προσέγγιση του. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.